ψάδι μόνο κατάβαση ψάδι και τα σωδήνα λύσα των πεπαιδημένων αυτός και τα τσίχα των δούλων σου σώτεραν απ' αυτό. Και νικαίαοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μόνοι αγνοί και αχρέντος παρθένος η Θεόν αφράστος Χίσσαστο πρέσβευε υπού. Ελέησον ημάς ο Θεός και δε το μεγαλέως σου Θεόν εθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ειδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων τον υπέρ της πίστεως και πατρίδος ηρωικός ανελθύντων. Ο Θεός ελπίσον δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Όχι νεκρών και ζώντων την εξουσία έχω, ως αθάνατος βασιλεύ, και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντας του Μητρός, του Αγίου Τροημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου, και τα ψυχά των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού, εν συνέρ δικαίων τάξεων, εν κόλπης Αβραάμ αναπάσου, με τα Αγία και δικαίων συναριθμίσει, αυτούς με εν συγχωρήσε, ημάς δε λέει και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιώνια ημενήμη, αιώνια ημνήμη, αιώνια αυτόν ημνήμη. Ο Οθωμανικός στρατός προελάβει και καταλαμβάνει την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και μέρος της Ευρώπης. Το 1821 οι Έλληνες επαναστατούν και μέχρι το 1830 απελευθερώνουν την Πελοπόννησο και τη στερεά Ελλάδα και έτσι δημιουργείται το νεότερο ελληνικό κράτος με σύνορα τον Σπερχιό ποταμό. Το 1881 με τη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης απελευθερώνεται η Θεσσαλία και μέρος της Άρτας. Μεγαλώνουν τα χερσαία σύνορα της πατρίδας μας και αρχίζει να δημιουργείται τακτικός στρατός με σύγχρονο για την εποχή του οπλισμό. Το 1912 είχαν αρχίσει να φαίνονται σημάδια αποσύνθεσης του Οθωμανικού κράτους. Τότε η Σερβία, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Ελλάδα συμμάχησαν για να χτυπήσουν συγχρόνως τον Οθωμανικό στρατό κατοχής των περιοχών τους, αρχές Οκτωβρίου 1912 ξεκινούν τις επιθέσεις τους. Η Βουλγαρία επιτίθεται προς Ανατολάς καταλαμβάνοντας 40 εκκλησίες Ανδριανούπολη και Ρεδεστό. Η Σερβία κινήθηκε νότια καταλαμβάνοντας τις πόλεις Νόβι Παζάρ, Πρίστινα, Σκόπια, Μοναστήρι, Γευγελή. Ο ελληνικός στρατός με αρχιστράτηγο τον διάδοχο Κωνσταντίνο κινήθηκε βόρεια και μετά τη μάχη του 40 προς τις 9 και 10 Οκτωβρίου απελευθερώνει την Κατερίνη και την Κοζάνη. Στις 16 Οκτωβρίου παραδίδεται η Βέρεια στον ελληνικό στρατό. Στις 17 Οκτωβρίου προελάβει ο στρατός μας προς την Άωσα. Ο τουρκικός στρατός τρέπεται σε φυγή και η τέταρτη μεραρχία μπαίνει στην πόλη.
Οι Ναουσαίοι δίνουν βαρέλια με κρασί στους στρατιώτες και υπόσχονται 25.000 ψωμιά καθημερινά στον ελληνικό στρατό. Τα βαρέλια του κρασιού φάνηκαν χρήσιμα στη συνέχεια της πρόελασης του στρατού μας. Λέγεται ότι μετά την Νικηφόρα μάχη των Γιαννητσών χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν πρόχειρες γέφυρες να περάσει ο στρατός μας τον ποταμό. Ο πόλεμος αυτός ονομάστηκε πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και ολοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου 1913 με τη Συνθήκη του Λονδίνου. Η Βουλγαρία όμως θεώρησε ότι είναι αδικημένη από τη συνθήκη αυτή και κήρυξε τον πόλεμο κατά των συμμάχων της Ελλήνων και Σέρβων στις 29 Ιουνίου 1913. Ο πόλεμος αυτός τελείωσε τέλος Ιουλίου με ήττα του Βουλγαρικού στρατού. Ο πόλεμος αυτός ονομάστηκε Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Στις 10 Αυγούστου 1913 υπογράφηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, η οποία και καθόρισε τα σύνορα των Βαλκανικών χωρών. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Νάουσας ως ένα μέρος ενός μεγαλύτερου απελευθερωτικού αγώνα του στρατού μας, που είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση της Ηπείρου και της Μακεδονίας και την οριοθέτηση των τελικών βόρειων συνόρων του νεότερου ελληνικού κράτους με τους γείτονές του. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές των Βαλκανικών πολέμων και σύνεση στους ηγέτες των κρατών, ώστε η ευρύτερη περιοχή μας να μην ξαναδεί άλλους πολέμους. Ευχαριστώ. Πλώσιον εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Νάουσας από το τουρκικό ζυγό, στεφάνια θα καταθέσουν. Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, κυρίως Απόστολος Βεσιρόπουλος. Ως εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Εφροσύνη Καρασαλίδου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Συμμαχίας, κύριος Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης. Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, κύριος Νικόλαος Καρανικόλας. Η πρώτη μεραρχία πεζικού. Η Αστυνομική Διεύθυνση Μαθίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας. Τα σχολεία της Νάουσας,
ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ιμαθίας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Νάουσας. Ενός λεπτού σιγή. Και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο